Κύριε Κούλογλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι πολύ καλό, πολύ ενθαρρυντικό ότι έρχονται τουρίστες στη χώρα. Και μάλιστα γιατί είχε γίνει, ξέρετε, είχε γίνει και μία από τις γκάφες, ήταν ότι είχαν απαγορεύσει την είσοδο των τουριστών από τα Βαλκάνια. Διαμαρτύρονταν οι άνθρωποι, διαμαρτύρονταν οι ξενοδόχοι. Ελπίζω να μην έχουν ακούσει και το Γενικό Γραμματείο Τουρισμού που βγήκε και είπε ότι δεν θα πάει ο ίδιος σε ξενοδοχεία για να μην κολλήσει και να πάνε οι άνθρωποι και σε κάνα ξενοδοχείο. Από ό,τι βλέπουμε πάνω. Να δουλέψουν και τα ξενοδοχεία μας. Για πάμε τώρα παρακάτω. Λοιπόν. Τον κύριο, να ξεκινήσουμε. Εκτός από τα δικά σας τα θέματα, που είναι πολλά δηλαδή και στο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά, με πρωταγωνιστή εσάς, να το καταγγείλουμε αυτό. Πώς θα γίνει, κύριε Κούλογλου. Την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαίως, θα τα πούμε μετά. Τις συνομιλίες σας ακούσατε χθες. Και να μας πείτε τι γεύση σας άφησαν. Τις συνομιλίες τις άκουσα, ναι. Και τις προηγούμενες συνομιλίες του Σαββάτου, ναι. και τα όσα αποκαλύφθηκαν την Κυριακή. Γενικά αυτές τις μέρες είναι λίγο περίεργες. Εγώ θα ήθελα να απευθύνω και δημοσίως, και επειδή άκουσα τις συνομιλίες, μια ερώτηση στον κύριο Μιονή. Γιατί αυτές τις συνομιλίες, ενώ κατέθεσε στην Παρανακριτική Επιτροπή για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, γιατί δεν είχε καταθέσει αυτές τις συνομιλίες το τότε που κατέθεσε και τις κατέθεσε τώρα, χθες. Και έχω μια απάντηση, ότι χθες κατατέθηκε επίσης και ήταν να βγει στη δημοσιότητα ένα ντοκουμέντο το οποίο έλεγε ότι ο κύριος Παπασταύρου, ο συνεργάτης του κυρίου Μιονή, κουβάλησε 2,6 εκατομμύρια ευρώ στον κύριο Σαμαρά για τις ανάγκες της προεκλογικής εκστρατείας. Αυτό δεν έχει, της Δημοκρατίας. Αυτό έχει μου μοιάζει. Αυτό μου μοιάζει σαν ένα περισπασμό. Όχι, εξεταστεί. Δεν έχει εξεταστεί. Έχει μπει στο αρχείο. Άλλο ότι έχει μπει στο αρχείο. Ο κ. Παπασταύρου δεν κάνει κλήθηκε να καταθέσει, ναι, τότε. Αυτό το ντοκουμέντο ήρθε στην Προανακριτική Επιτροπή για την Οβάρτη την Πέμπτη. Και ετοιμαζόταν να χρησιμοποιηθεί στη συνεδρίαση τη Προανακριτική Επιτροπή χθες. Χωρίς να είμαι συνεργασία τη Επιτροπή, ακούω αυτούς που συμμετέχουν και λένε ότι αυτό το χαρτί βγήκε για τρίτη φορά. Δεν είμαι εκεί, το παλαιό. Λέω για να κάνουμε. Ναι. Νομίζω ότι. Αλλά και για τρίτη να βγήκε. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε μια καταγγελία που μυρίζει χρήμα. Αφού είχε εξεταστεί. Εγώ θέλω να συζητήσουμε. Δηλαδή, follow the money. Κύριε Κούλογλου, δεν έχει ακολουθηθεί το χρήμα. Ακολουθήθηκε. Έγινε μια εξέταση, μπήκε στο αρχείο. Από τέσσερις εισαγγελίες, αν δεν κάνω λάθος. Καταρχήν, δεν έπρεπε να μπει στο αρχείο. Δεν το εξέτασαν τότε εκείνη. Ο κύριος Δραντάκης, ο εισαγγελέας το 2015, όταν πήρε αυτή την κατάθεση που έλεγε ότι ο κύριος Σαμαράς εμπλέκεται, ναι, σε 2,6 εκατομμύρια, έπρεπε αμελητή να στείλει την υπόθεση στη Βουλή. Δεν το έκανε. Μάλιστα. Από εκεί ξεκινάμε όλοι. Μετά το αρχιοθέτησαν. Ναι. Μάλιστα. Το αρχιοθέτησαν και έχουν ευθύνη οι δικαστικοί που το αρχιοθέτησαν. Αλλά υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Άμα το οποίο θα έβγαινε, έβγαινε τη Δευτέρα. Λέμε εμείς τώρα. Έβγαινε χθες Δευτέρα. Ορίστε. Αν δεν βρήκαν τίποτα και το αρχιοθέτησαν, λέω εγώ. Όχι, εγώ. Εμένα μου μοιάζει όλο αυτό. Ότι έχει στηθεί με τους εισαγγελείς. Ορίστε. Ότι να αρχιοθετηθεί, ότι έχει στηθεί από τους εισαγγελείς. Όχι, ότι οι εισαγγελείς δεν ακολούθησαν την νόμιμη διαδικασία που προβλέπει σύμφωνα με τον νόμο. Ότι όταν έρθει όνομα πολιτικού, το στέλνει σαν μελητή στη Βουλή. Άντε να το εξετάσουν αυτό. Λοιπόν, και προφανώς πρέπει να κάνει τα δέοντα προανακριτική για αυτό που λέτε, αν είναι έτσι όπως το λέτε. Και οι υποθέσεις, ξέρετε, είναι στο αρχείο, αλλά ανασύρονται από το αρχείο. Προφανώς. Και έτσι έχουν βγει και πολλά σκάνδαλα στο παρελθόν, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Όταν λέμε το μαγαζί, όταν λέμε ότι κάποιοι βγάζαν πολλά λεφτά, όταν κάνουμε αυτή τη συζήτηση, έλα ρε μπιπ, έλα ρε αυτέ, δώστε μας κάτι για την κυρία Γκραμπόφσκη. Τι, ναι, δείχνει αυτό για την εξουσία. Λοιπόν, καταρχήν τα χρήματα, επειδή έχουν. Εγώ δεν καταλαβαίνω, ακούγοντας αυτό το πράγμα, ναι, ότι αναφέρεται στα χρήματα του Παπαγγελόπουλου. Αναφέρονται ότι κάποιοι παίρνουν χρήματα. Εάν κάτσω και μοντάρω μια συζήτηση που κάνουμε, μπορώ να σας βγάλω παπάδες. Βέβαια, μπορείτε εσείς με την εμπειρία σας και στο δημοσιογραφικό κλάδο, ξέρετε ότι πάρα πολύ εύκολα αυτό από έναν τεχνικό. Είναι αστείο πράγμα για ένα τεχνικό αυτό. Ναι. Το διευκρινίζει σε μισή μέρα. Γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση ότι η προανακριτική χθες δέχτηκε αυτό το προϊόν χωρίς να εξεταστεί προηγουμένως. Καλά, ότι ήταν παράνομο, ήταν παράνομο. Δεν έχει σημασία. Φαντάζομαι να ζητήσω. Κύριε Παπά, να εξεταστεί. Θα ζητήσει εφόσον είναι προϊόν. Δεν μπαίνω εκεί πέρα. Αλλά ότι δέχτηκαν χωρίς να γίνει εξέταση, ότι είναι αυθεντικό. Ότι ο Παπάς εκτίθεται, ο ΣΥΡΙΖΑ εκτίθεται και όλη αυτή η ιστορία περί παρακράτους που στείνεται από την προηγούμενη εβδομάδα, διότι την προηγούμενη εβδομάδα έχει αποκαλυφθεί ότι η κυρία Ράικου, η βασική μάρτυρα της κατηγορίας κατά Παπαγγελόπουλου, είναι μπάζει από όλες τις πλευρές. Βγήκε το έμφασμα που είχε πάρει, το οποίο έλεγε ότι το είχε χάσει,
το έβασμα του άντρα της. Είχε δημοσίευμα το ντοκουμέντο την Κυριακή. Βγήκε το γεγονός ότι ο άντρας της κατηγορείται, ελέγχεται μάλλον για την ακρίβεια, ότι έχει προκαλέσει ζημιά στο δημόσιο 1,7 εκατομμύρια. Και αυτά με βάση τη δική σας λογική είναι πράγματα τα οποία θα τα λύσει η προανακριτική. Όμως, γιατί τώρα λέτε, για παράδειγμα, ότι η προανακριτική το δέχτηκε αυτό το χαρτί, την συνομιλία χωρίς να την εξετάσει. Ο ίδιος ο κύριος Παπάς χθες είπε τη μία στιγμή ότι είναι προϊόν μοντάζ, τη δεύτερη στιγμή είπε ότι εγώ δεν μαγαζί και ατζέντα εννοούσα άλλους, άρα αποδέχεται ότι υπήρχε συνομιλία. Τι θα πιστέψουμε? Μα δεν νομίζω ότι αρνήθηκε ότι υπήρξε συνομιλία. Αυτό που λέμε είναι, και που νομίζω ότι είναι θεμητό, είναι να ζητηθεί από την Προανακριτική Επιτροπή να ελεγχθεί αν είναι αυτόφια. Να ελεγχθεί, φαντάζομαι. Ναι, και μετά πάμε λίγο στο πολιτικό σκέλος. Μετά να την υιοθετήσουμε. Θεωρείτε ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος και ο κ. Παπάς έχουν κάνει ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος είναι ο αποδιοπομπέος τράγος και το παιχνιδάκι που έχει δοθεί στον κύριο Σαμαρά για να παίζει και να εκτονώνει την οργή του για όλα, για διάφορα, ότι έχασε την εξουσία, ότι τον καταπιέζει ο κύριος Μητσοτάκης. Okay. Άντε, κύριος Παπαγγελόπουλος, ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Παπάς τι, για ποιο ακριβώς? Δεν έχω τώρα παιχνίδι, δώσα και δεύτερο. Πολιτικά, με τα τηλεφωνήματα, με τις συζητήσεις, με τις κουβέντες. Ο κύριος Παπάς είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι. Δεν ξέρω και πώς λειτουργεί η εξουσία, αλλά αυτά τα τηλέφωνα με το ένα και τον άλλον. Σας ομολογώ ότι ούτε εγώ ξέρω πώς λειτουργεί η εξουσία. Πόσο μάλλον εγώ, γιατί δεν είμαι και ποτέ. Θεωρώ ότι είναι θεμητό για ένα υπουργό να συζητήσει ένα επιχειρηματία. Να συναντήσει ένα επιχειρηματία. Εννοείται, δεν το συζητάω. Το κατακρίνουμε αυτό. Τα περιεχόμενα είναι. Οι σχέσεις που έχουν. Τώρα τα περιεχόμενα. Εάν αναφέρεται ότι ο Παπαγγελόπουλος έπαιρνε χρήματα, το οποίο δεν προκύπτει από αυτό που άκουσα εγώ, υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν αναφέρεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και έχει μονταριστεί για να εμφανιστεί. Το ότι ζητούσε. Εσείς καταλάβατε ότι ζητούσε από τον κύριο. Επειδή τις ακούσατε τη συνομιλία. Καταλάβατε ότι ο κύριος Παπάς ζητούσε από τον κύριο Μιονή να πει στον κύριο Παπασταύρου. Αν το λέω σωστά, το λέω νομίζω. Στον κύριο Παπασταύρου να καταθέσει κατά της κυρίας. Αυτό μάλλον το κατάλαβα. Μάλλον προκύπτει. Αυτό είναι το μόνο. Το μόνο που προκύπτει. Okay. Προκύπτει προκύπτει σε ένα περιβάλλον όπου ο Μιονής λέει ότι ο Παπασταύρου είναι με χάπια, γιατί κατηγορείται κτλ. Και ο Παπάς του λέει, αν θέλει να βγει, να πάει στη δικαιοσύνη να μιλήσει για την, για την κυρία Μητσοτάκη. Μπορεί να γίνει Δεν ξέρω αν τι εννοεί. Θεμητό θα το κάνατε, θα ζητούσατε εσείς από έναν άνθρωπο να καταθέσει. Για τον πολιτικό σας αντίπαλο τώρα που είναι στο κόμμα σας, να πει σύζυγμα, αν είχε να καταθέσει κάτι πραγματικό, είναι θεμητό. Αν θα τον έβαζα να καταθέσει. Για να τον απαλλάξετε. Ψευδός, να κατηγορήσει ψευδός την κυρία Μητσοτάκη, ασφαλώς είναι πρόβλημα μεγάλο. Μάλιστα. Η φράση μαγαζί του κυρίου Παπά, πού αναφέρεται? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω σε πού αναφέρεται, αλλά πρέπει να ακούσουμε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ακούσουμε. Όταν ο Βαρουφάκης πριν από δύο μήνες πήγε τα πρακτικά των μαγνητοφωνήσεων που είχε κάνει του Eurogroup, του Σόιμπλε κτλ. Ο κύριος Στασούλας με το που τα πήγε τα έδωσε πίσω. Είναι προϊόν παράνομα. Δεν το παίρνουμε. Γενικά είχατε ένα θέμα με τις συνομιλίες εκεί, τις υπογραφές στο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά δηλαδή. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Αφέλεια θα το χαρακτήριζα. Πάμε παρακάτω. Αφέλεια λέτε. Ναι, για ότι μπορείτε να ηχογραφείτε οποιονδήποτε. Όχι, μα δεν λέω. Συγγνώμη. Τι αφέλεια, κύριε Κουρουγκάκη. Να το σχεδιάσει, να το φτιάξει. Ο κύριος Μιονής. Συγγνώμη, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση και πολυπλόκαμο. Αλλά εδώ παρακολουθούσε ένα τον άλλον και στο τέλος παρακολουθούσε και η ΕΠ και παρακολουθούσαν όλοι. Αφέλεια είναι αυτό. Καλά, αυτό το βλέπετε για πρώτη φορά στην ελληνική πολιτική σκηνή. Όχι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Από την εποχή Μαυρίκου, όπως το λένε, του 80. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Παπαδημούλης τον άκουσα σε μια συνέντευξη χθες. Λέει: όλοι με θέλουν στο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από έναν. Φαντάζομαι εσάς εννοούσα. Τον κουλό. Και το ερώτημα είναι: γιατί δεν τον θέλετε στο ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχήν δεν έχω ακούσει αυτή τη δήλωση. Ούτε. Πού έγινε, κύριε Κολοκυ, θα μας πει. Θα το μάθουμε που το έχει πει. Νομίζω ότι εσείς θέλετε να μείνετε στην Ευρωομάδα, γιατί ποτέ δεν θα αποχωρούσε. Δεν κατονόμαστε. Δεν έχει σημασία. Εμείς λέμε ότι είστε εσείς. Νομίζω ότι το ζήτημα αυτό έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, ο Τσίπρας είπε ότι έκανε λάθος. Ο Παπαδημούλης δέχτηκε να τα έσοδα από τα ακίνητα να τα καταθέτει σε δράσεις και να μην πάρει τίποτα μέχρι το τέλος της θητείας. Κατόπιν όρτης. Επομένως,
θεωρώ ότι το ζήτημα είναι λήξεων. Εγώ έθεσα ορισμένο ζήτημα. Εσείς απειλήσατε ότι θα φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το θέμα. Όχι, όχι, δεν απειλήσα ποτέ ότι θα φύγω από το ΣΥΡΙΖΑ. Την Ευρωομάδα. Το πρόβλημα υπήρξε με την Ευρωομάδα. Εμφανίστηκε όμως. Τώρα τον αποδέχεστε ως επικεφαλής. Εμφανίστηκε όμως ο. Τώρα αποδέχεστε τον κύριο Παπαδημούλη ως επικεφαλής της Ευρωομάδας. Από τη στιγμή που το κόμμα έχει αποφασίσει να είναι αυτός ο επικεφαλής και εμένα ο ΣΥΡΙΖΑ μου έκανε την τιμή να είμαι υποψήφιος και να εκλεγώ. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω την επιλογή τώρα, του. Τώρα κύριε Γουλόγλου, αυτό έρχεται σε αντίθεση με όλη σας την πορεία. Τι κόμμα αποφάσισε, τι ό,τι αποφασίσει το κόμμα, εσείς δεν τοποθετήθηκατε. Όχι, όχι. Πρέπει είπε πριν μια εβδομάδα ο κύριος Γουλόγλου ότι εγώ θα αποχωρούσα την Ευρωομάδα. Ναι, εγώ και επειδή το κόμμα είπε ότι θα παραμείνει ο Παπαδημούλης, λέει τώρα ο Γουλόγλου εντάξει. Ισχύει και τώρα αυτό. Όχι, νομίζω ότι. Έχει λήξει το θέμα. Τι σας πείραξε περισσότερο στην υπόθεση Παπαδημούλη και σηκώσατε τέτοια ιστορία. Ο άνθρωπος δεν τα έχει κλέψει τα λεφτά, τα έχει δηλωμένα όλα. Γι' αυτό ακριβώς η υπερβολική, υπερβολική συζήτηση γύρω από το θέμα δεν έχει σημασία. Δηλαδή όταν 20 εκατομμύρια έχουν δοθεί χωρίς να ξέρουμε πού έχουν δοθεί και πόσα έχουν δοθεί, η συζήτηση, ο Παπαδημούλης, τα χρήματά του ήταν νόμιμα χρήματα. Εγώ διαφώνησα με τον τρόπο που τα επένδυσε. Είναι ένα άλλο ζήτημα, είναι ένα ζήτημα αυτό, αλλά ποτέ δεν είπα ότι είναι σκάνδαλο. Εδώ έχουμε σκάνδαλα πραγματικά. Ηθικό θέμα, λέτε, συζητήσουμε και λίγο. Περισσότερο του κ. Παπαδημούλη, υποθέτω. Νόμιμο και ηθικό. Το δήλωσα. Το δήλωσα. Ήταν νόμιμο, αλλά δεν ήταν ηθικό. Το δήλωσα ήδη. Νομίζω ότι ο κ. Παπαδημούλης με την κίνηση που έκανε. Να δώσει τα νίκια, κατάλαβε ότι αυτό που. Άρα λήξαν το θέμα. Για σας. Εννοείται. Πάμε σε άλλα. Πάμε σε άλλα τώρα. Με επικεφαλή στον κύριο Παπαδημούλη. Ναι. Με επικεφαλή στον κύριο Παπαδημούλη. Αν γνωρίζετε το TVXS έχει πάρει χρήματα από το Μένει με σπίτι. Ναι, αμέ. Έχει πάρει 5.000. 5.000 ευρώ. Ναι, το έχει γράψει κιόλας. Ναι. Το έχει γράψει. 5.000 έχει πάρει. Εκεί υπάρχει θέμα με τη λίστα. Πρέπει να δοθούν όλα προφανώς. Ναι. Και θέλω και ένα σχόλιο για τη δημοσιογράφος. Είστε και αν συμφωνείτε με το συγκεκριμένο σποτ που έβγαλε το κόμμα σας. Λοιπόν, δύο πράγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει στο τέλος να διευκρινίζεται ότι αυτή η ιστορία δεν αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των δημοσιογράφων, οι οποίοι σε πολύ δύσκολες συνθήκες και οικονομικές προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και αφορά τα μέσα ενημέρωση και όχι τους δημοσιογράφους. Κατά τα άλλα, το σποτ ήταν απολύτως, ήταν το όνειρο του διαφημιστή, διότι με ένα σποτ τέτοιο, το οποίο ακούστηκε σε όλες τις τηλεοράσεις, είχε 1 εκατομμύριο θεάσεις στο διαδίκτυο κτλ. Ισοπεδώνοντας όμως και διευκρινίζοντας, είπαν αρκετοί, έτσι. Ως δημοσιογράφος, συμφωνείτε. Γι' αυτό ρωτάμε, ισοπεδώνοντας. Ας πούμε ότι ο Κούλογλου τώρα ήταν στην ΕΡΤ και έκανε το ρεπορτάζ χωρίς σύνορα και βλέπει αυτό το σποτ. Πώς αντιδρά? Εγώ δεν ταυτίζομαι καθόλου με αυτή την εικόνα που βλέπω από πίσω σε αυτή τη στιγμή και δεν ταυτίζω ούτε εσάς, διότι εσείς κάνετε καλή δουλειά, οπότε έρχομαι εδώ πέρα με ξετινάζετε. Επομένως και καλά κάνετε και ξετινάζετε και τους άλλους και καλά κάνετε. Κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας και δεν νομίζω ότι πρέπει να ταυτιστείτε με αυτή την, με αυτή την εικόνα. Μάλιστα. Για την λίστα. Αν θα πρέπει να δοθεί στην Ελλάδα μαζί με τα ποσά. Καλά, με τις λίστες έχουμε μπλέξει τώρα τη Λαγκάρτ κτλ. Με τη λίστα με τα μέσα ενημέρωση. Τι, δεν πρέπει να δω. Προφανώς. Αν πρέπει να δοθεί, όχι. Ασφαλώς, μα αυτό είναι. Μα το θέμα του βίντεο αυτού του σποτ ήταν ακριβώς αυτό. Ναι. Δηλαδή, και δεν πρέπει να κοιτάμε το δάχτυλο, είναι το φεγγάρι. Το φεγγάρι ήταν τα 20 εκατομμύρια. Το δάχτυλο είναι το σποτ. Πότε θα πάτε στις Βρυξέλλες πάλι, Σεπτέμβρη? Περιμένουμε οδηγίες. Ακόμα δεν έχει βγει οριστικό πρόγραμμα για το Σεπτέμβριο. Έχουν βγει προγράμματα, αλλά ανατρέπονται συνέχεια. Δεν δηλαδή, περιμένουν και αυτοί. Να συνταξιδέψετε με αυτοκίνητο τον κύριο Παπαδημούλη. Να πάτε να τα συζητήσετε στη διαδρομή. Μένει η Ευρώπη χωρίς κεφάλαια, κύριε Κούλογλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαστε. Πάμε στη